Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σάββατο 11 Μαρτίου σήμερα και είναι η ενημέρωσή σας στη μία από το Ιόνιαν. Ήταν περίπου 3 σήμερα τα ξημερώματα όταν πολύ ισχυροί άνεμοι, συνοδευόμενοι από έντονο χαλάζι και ισχυρή βροχή, χτύπησαν έντονα το λιμάνι της Ναυπάκτου, όπως βλέπετε και στις εικόνες. Και την περιοχή ανατολικά του επηρέασε το ισχυρό αυτό βαρομετρικό, το οποίο πέρασε από την περιοχή. Οι σοβαρότερες ζημιές προκλήθηκαν στην πλατεία του λιμανιού, όταν τμήμα του νότιου τοιχείου της αποκολλήθηκε, πιθανότατα λόγω της μετατόπισης του βάρους της βάσης του Μεγάλου Πλατάνου στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Από τους ισχυρούς ανέμους, ισχυρότατους ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, βλέπετε, αυτές είναι οι εικόνες και το τοιχείο το οποίο υποχώρησε. Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε και η παραλία του Γρυμπόβου, με τους ισχυρούς ανέμους εκεί να παρασέρνουν τραπεζοκαθίσματα επιχειρήσεων, ενώ αποκολλήθηκαν κλαδιά πλατανιών. Καλύτερη είναι η εικόνα στην παραλία της Ψανής, όπου οι ρηπές των ανέμων παρέσυραν κυρίως κάδους. Πρωτόγνωρες εικόνες καταγράφηκαν και στο Στενοπάζαρο, με μεγάλη ποσότητα χαλαζιού να έχει σκεπάσει το σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο χτύπησε τόσο το αντίριο όσο και τις βορειοανατολικές ακτές της Αχαΐας. Οι εικόνες που βλέπετε είναι από χώρο στάθμευσης και συντήρησης σκαφών αναψυχής, εκεί όπου έχουν προκληθεί ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, θέλουν οι πρώτες πληροφορίες από την ανατροπή των σκαφών. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα με αφορμή συμβάν στο 5ο ΓΕΛ Πατρών μεταξύ μαθητών και καθηγητών και τη μετέπειτα ανακοίνωση καταγγελία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές μαθητών που έκαναν κατάληψη. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων προχώρησε σε έκδοση σκληρής ανακοίνωσης που αναφέρει ότι τα πράγματα έγιναν διαφορετικά και πως χρησιμοποιήθηκε το όλο συμβάν για να ανέβουν τα ποσοστά του ΚΚΕ, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αχαΐας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ έτσι όπως ξεκίνησε από νωρίς το πρωί. Δύο μαθητές οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα. Η προσαγωγή τους προκάλεσε αναστάτωση αφού όλα συνέβησαν μετά την κατάληψη στην οποία προχώρησαν οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πάτρας. Σύμφωνα με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι τότε όλα κυλούσαν ήρεμα, με την ένταση να ξεκινά όταν ο διευθυντής προσπαθούσε να κινήσει τις διαδικασίες για την τηλεκπαίδευση. Κάποιοι μαθητές παρέμειναν εκεί. Και μάλιστα πλησίασε τον εκπαιδευτικό ένας μαθητής, ο οποίος είχε άπρεπη συμπεριφορά, ελεκτικά και προκλητική συμπεριφορά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο εκπαιδευτικός κάλεσε την αστυνομία. Στη συνέχεια ήρθε και ένας μαθητής του 4ου γυμνασίου, ο οποίος απευθύνθηκε στην εκπαιδευτικό με απρεπέστατο τρόπο. Είναι ντροπή να οδηγούνται στο τμήμα παιδιά του γυμνασίου επειδή διεκδικούν μαζί με τους συμμαθητές τους τη νέα γενιά να μην συγκαλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι και οι αιτίες της τραγωδίας στα Τέμπη. Σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Μαρούδας, τα παιδιά είχαν πάρει απόφαση για κατάληψη και από το πρωί οι καθηγητές άρχισαν να τρομοκρατούν τους μαθητές που ήταν μέσα στην κατάληψη, σε σημείο που φτάσανε να φέρουν την αστυνομία και να συλλάβουν τον πρόεδρο του 4ου γυμνασίου και ένα άλλο παιδί από άλλο σχολείο, μαθητή σε ένα άλλο σχολείο της πόλης. Παρέμβαση στην κυβέρνηση για να βρεθούν ελεύθεροι μαθητές έγινε από τον βουλευτή Αχαΐας του ΚΚΕ Νίκο Καρθανασόπουλο και στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας από τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Όπως αναφέρει το ΚΚΕ. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ειδοποιηθήκαμε ότι στο συγκεκριμένο γυμνάσιο οι μαθητές προσπαθούσαν να κάνουν μια κινητοποίηση για το έγκλημα το οποίο έγινε στα ΤΕΒ με τα δύο τρένα και τη σύγκρουση και το θάνατο των 57 ανθρώπων. Εκεί εμφανιστήκαν δάσκαλοι, καθηγητές, ο διευθυντής. Υπήρχε μια προστριβή που κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο να εμποδίζουν τα παιδιά για τέτοια ζητήματα να κινητοποιούνται και να θέλουν να βάλουν φρένο στις διεκδικήσεις τους. Και ευκαιρία δοθεί σας από το κανάλι, θέλω να πω ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα, να πηγαίνουμε να εγκαλούμε τους μαθητές που διεκδικούν, που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, για ασφαλές υποδομές, για ασφαλές μεταφορές και να μην είμαστε αρρωγοί. Εμείς θέλουμε καθηγητές σαν και αυτούς που απεργήσανε, που βγήκαν στον δρόμο. Οι μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν έγινε καμία σύλληψη, ωστόσο το περιστατικό αυτό θορύβησε την εκπαιδευτική κοινότητα. Εξάλλου, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ και στο πλαίσιο συλλαλητηρίου, ενός ακόμη συλλαλητηρίου και μιας κινητοποίησης για την τραγωδία στα Τέμπη, ο μαθητής, ο οποίος προσήχθη το πρωί της Παρασκευής, μίλησε από το Βήμα. Ο μαθητής της 3ης Γυμνασίου και πρόεδρος του 15 μελούς του 4ου Γυμνασίου Πατρών. Σήμερα το πρωί, μαθητές σχολείου μου, προχωρήσαμε σε κατάληψη για να δηλώσουμε την οργή μας απέναντι στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη.
απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς ένοχους που δεν είναι άλλοι από την κυβέρνηση, τόσο την τωρινή αλλά και όλες τις προηγούμενες. Αυτό που συναντήσαμε σήμερα το πρωί ήταν τρομοκρατία και απειλές από τους καθηγητές που δεν δίστασαν να φτάσουν στο σημείο να δώσουν εντολή στην αστυνομία να συλλάβουν τους ίδιους τους μαθητές. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, ο οποίος βρέθηκα στο κρατητήριο και αστυνομικό τμήμα επειδή άκουσον, τόλμησα να αγωνιστώ. Τους ανακοινώνω ότι τόσο εγώ όσο και οι συμμαθητές μου δεν τρομοκρατούμαστε, αλλά πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας, όπως κάναμε και τις προηγούμενες μέρες παρέα με τους φοιτητές και εργαζομένους. Θα γίνει η οργή μας ποτάμι να τους πνίξει. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. Θα παλέψουμε από εδώ και μπρος με όλες μας τις δυνάμεις. Όλες οι μανάδες να λαμβάνουν την απάντηση στο μήνυμα «Στείλε μου όταν φτάσεις». Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι δεν φοβήθηκα καθόλου, γιατί ήξερα πως έχω δίκιο. Ήξερα πως δεν είμαι μόνος μου. Ήξερα πως έχω στο πλευρό μου όλους τους μαθητές της Πάτρας μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πατρών. Είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Ήξερα πως όλοι όσοι είσαστε εδώ είστε μαζί μου. Από ό,τι φαίνεται, πιο πολύ φοβήθηκαν αυτοί, το κράτος και οι κυβερνήσεις τους. Γιατί η οργή της νέας γενιάς δεν μπορεί να κρυφτεί. Και αυτό είναι που τους φοβίζει περισσότερο. Τους απαντάμε από αυτό το βήμα ότι θα ζούνε με το φόβο μας. Δεν τρομοκρατούμαστε. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι να πάρουμε εκδίκηση και να τιμωρήσουμε όσους ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Όσους δολοφονούν τις ελπίδες μας, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Απαντήσεις τώρα και να μην συγκαλυφθεί τίποτα ζητούν οι πολίτες για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Παράλληλα εκφράζουν τη θλίψη τους για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Η τραγωδία στα Τέμπη έχει βυθίσει στη θλίψη όλη την Ελλάδα. Δεκάδες νεκροί μετά από τη σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στην Ελλάδα του 2023. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω και να λειτουργήσουν, ο κόσμος δεν θα επιλέγει τα τρένα. Νιώθει ανασφαλής. Νιώθω δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε τεχνικά με την υποδομή, είτε με την εξειδίκευση στο προσωπικό που υπάρχει, να μην υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Είναι τραγικό δηλαδή το να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή συγκρούνται τρένα το 2023. Είναι τρομακτικό αυτό που έχουν περάσει πολλοί συνάνθρωποι μες τελευταίες μέρες. Ιδιαίτερα μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Η θλίψη σύντομα μετατράπηκε σε οργή, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν και να ζητούν απαντήσεις για τα αίτια του στοιχήματος αλλά και τον καταλογισμό ευθύνων. Η συμμετοχή των φοιτητών και των μαθητών κινητοποίησης ήταν συγκινητική. Πρωτοστάτησαν στους αγώνες, καθώς είδαν ανθρώπους στην ηλικία τους να οδηγούνται στο θάνατο. Νομίζω ότι αυτή τη φορά η κινητοποίηση που έγινε ήταν πανελλαδική και για πρώτη φορά ο κόσμος όλος ενώθηκε πραγματικά. Δηλαδή, άσχετα από τα συνδικαλιστικά, νομίζω έπαιξε ρόλο το ανθρώπινο κομμάτι και ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που κινητοποιήθηκε πανελλαδικά για κάτι κοινό. Ένας τρόπος να διαμαρτυρηθούμε όλοι εμείς και οι νέοι, και όχι μόνο, μέσα από αυτό νομίζω εκφράζονται πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι μας βλέπουν και κάποιοι μπορεί να χαίρονται με αυτό, να νιώθουν συμπόνια για αυτό που γίνεται και χαιρόμαστε, και εγώ χαίρομαι που είμαι μέρος αυτού. Η προφητική ανακοίνωση των συνδικαλιστών του ΟΣΕ για τις ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τα λάθη που έγιναν στη μοιραία μαξοστοιχεία αποτελούν μερικά από τα μεγάλα γιατί των πολιτών. Υπάρχει ένα πράγμα από πίσω το οποίο δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης ή αν γίνεται αυτό, γίνεται προσχηματικά τελείως. Και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ και θλίψη που είναι λογικό στο πλαίσιο του πένθους και πάρα πολύ οργή. Τι δουλεύει σωστά που δεν θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για τα πάντα. Χιλιάδες πολίτες που διαδήλωσαν απαιτούν να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη των πραγματικών ενόχων για την τραγωδία στα Τέμπη. Σε δολιοφθορά αποδίδεται το κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Πάτρας, το οποίο και προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, αφού οι μπάρες του ΟΣΕ ήταν κατεβασμένες. Αποτέλεσμα, αρκετοί περαστικοί ή ακόμα και συνοδηγοί να σηκώνουν τις μπάρες μέχρι το πρόβλημα τελικά να αποκατασταθεί. Εικόνες κυκλοφοριακού χάους στην Πάτρα. Η
Οι περαστικοί, ακόμα και οι συνοδηγοί των οχημάτων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, σήκωναν οι ίδιοι τις μπάρες του πραστιακού, αφού ήταν κατεβασμένες και είχαν προκαλέσει κυκλοφοριακό έφραγμα. Το πρόβλημα καταστάθηκε τελικά, όπως αποδείχθηκε, οι εικόνες αυτές οφείλονται σε δολιοφθορά. Χθες ειδοποιηθήκαμε ότι έκλεισε η Βορείου Υπήρου Ελευθερίου Βενιζέλου και ένας άλλος δρόμος. Πήγαμε εκεί και διαπιστώσαμε ότι κάποιοι είχαν σκάψει, είχαν βρει το καλώδιο που συνδέει και τις τρεις αυτές διαβάσεις και το είχαν κόψει. Όταν κόβεται ένα καλώδιο διάβασης, αυτομάτως οι μπάρες πέφτουν για να ασφαλίσουν και την κυκλοφορία των τρένων αλλά και των αυτοκινήτων. Ήταν καθαρά δολιοφθορά. Δυστυχώς δεν τον θέλουν όλοι το σιδηρόδρομο. Πήγαν, κόψαν το καλώδιο και το ξαναβάλανε στο χώμα για να είναι και δύσκολο να το βρούμε. Ενώ το πρόβλημα λύθηκε στις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και στην Ακτή Δημαίων, ακριβώς το ίδιο συνέβη και στην βιομηχανική περιοχή. Αφού επισκευάσαμε εκείνη τη βλάβη και ανοίξαν οι δρόμοι, μετά μάθαμε ότι κόψανε και το ρεύμα στη βιομηχανική περιοχή, στη διάβαση που ανεβαίνει στη ΒΠΕ. Βέβαια, εκεί είχαν κλείσει το γενικό από το ρολόι. Είναι μέρες περίεργες και όλοι νομίζουν ότι κάτι θα κάνουν με το να βρίσκεται ο σιδηρόδρομος συνέχεια, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα ότι κάτι γίνεται. Τέτοια θέματα δολιοφθοράς, δεν σας κρύβω, είχαμε πολλά και στην αρχή λειτουργίας του προαστιακού. Όλα αυτά την ώρα που εργαζόμενοι του σιδηρόδρομου δεν εργάζονται και βρίσκονται σε απεργία. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Καστελόκαμπο προκειμένου εκεί να αποφασιστούν οι τρόποι με τους οποίους οι κάτοικοι θα διεκδικήσουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής που περνά ο προαστιακός της Πάτρας. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσε και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Σύσκεψη στον Καστελόκαμπο της Πάτρας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η βιωσιμότητα του σιδηροδρόμου στην περιοχή. Νομίζω ότι να μείνουμε εμείς στις θέσεις μας και να ξεκινήσουμε να οργανωνόμαστε ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις. Σίγουρα, άμα έχουμε εκλογές σε ένα μήνα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον συνομιλητή για να πάμε να κάνουμε κουβέντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε αυτό το χρονικό διάστημα ξαναναβάζουμε και να λέμε τα αιτήματά μας τα οποία δεν αλλάζουν ανεξάρτητα αν έχουμε εκλογές, αν έχουμε κυβερνητικούς σχηματισμούς έτσι ή αλλιώς. Οι θέσεις μας παραμένουν οι ίδιες γιατί είναι δίκαιες. Εμείς δεν δεχόμαστε να γίνει συντήρηση από Κανελοπούλου. Θα γίνει κανονικά όπου λειτουργεί ο προαστιακός, δηλαδή από το σταθμό του Ρίου μέχρι την Αχαγιά. Με τους τεχνικούς να ελέγξουν και να μας πούνε ότι ναι, είναι λειτουργικό και είναι ασφαλές το μεταφορικό μέσο και θα το χρησιμοποιήσετε. Αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή και το δεύτερο που θέλουμε είναι να είμαστε σε ετοιμότητα να δούμε τι θα γίνει από την Κανελοπούλου που λένε και πέρα, γιατί ακούγεται ότι θα είναι μερικώς υπογειοποιημένοι, άλλοι λένε ότι θα είναι υπογειοποιημένο. Θα βρεθούν μπροστά μας, θα βρεθούμε μπροστά τους εάν δεν εφαρμοστεί η υπογειοποίηση Ρίο Πάτρα. Μεγάλος φόβος τους μη διακοπεί η γραμμή του προαστιακού στο τμήμα Κανελοπούλου Ρίο, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις πολιτών και φοιτητών. Να έχουμε το γραμμικό πάρκο που ονειρεύεται ο Δήμος της Πάτρας και όλοι οι κάτοικοι και να έχουμε μια αξιοπρεπή πολιτεία της Πάτρας που να έχει μέτωπο με τη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε αγώνας και κινητοποίησης προκειμένου να υπογειοποιηθεί η σιδηροδρομική γραμμή στο συγκεκριμένο κομμάτι και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που τη χρησιμοποιούν. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι φοιτητές του τμήματος βιολογίας και προχωρούν σε νέα κατάληψη του τμήματος. Σε έτοιμά τους η απομάκρυνση καθηγητή για τον οποίο έχουν γίνει καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι φοιτητές του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ζητώντας την απομάκρυνση καθηγητή για τον οποίο είχαν γίνει καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Οι φοιτητές αποφάσισαν τη συνέχιση της κατάληψης για ακόμη μια εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι. Εμείς δεν δεχόμαστε κακοποιητές για καθηγητές, δεν δεχόμαστε καμία κακοποιητική συμπεριφορά, δεν θα είναι πια ανεκτός κανένας κακοποιητής στη σχολή μας. Την προηγούμενη ημέρα διαδήλωσαν έξω από την Βρετανία και προχώρησαν στη συμβολική κατάληψή της, ενώ είχαν προηγηθεί και άλλες κινητοποιήσεις. Η σχολή τελεί υποκατάληψη από τις 3 Μαρτίου. Ο Πρίτανης, συνεχίζοντας την ίδια στάση, δεν δέχτηκε να συνομιλήσει μαζικά με τους φοιτητές
έξω από την Βρετανία, αλλά ζήτησε να ανέβουν τρεις εκπρόσωποι στην Βρετανία, σπάζοντας την κατάληψη, την οποία εμείς οι ίδιοι στηρίξαμε και μάλιστα κατέθεσε και καταγγελία, θεωρώντας ως αντιδημοκρατική την πράξη τόσο της κατάληψης του τμήματός μας, όσο και της κατάληψης της Βρετανίας. Για την υπόθεση αυτή, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησε σε ένορκη διοικητική εξέταση και έστειλε την καταγγελία στον εισαγγελέα. Στην ένορκη διοικητική εξέταση δεν διαπιστώθηκε σεξουαλική παρενόχληση, ενώ ο εισαγγελέας πέρασε την υπόθεση στο αρχείο. Ο πρίτανης ανέφερε πως υπήρξε και δεύτερη καταγγελία και πως ούτε και από αυτήν προέκυψαν στοιχεία που ενοχοποιούν τον καθηγητή. Το αργότερο την 1η Μαΐου ξεκινάει η μεταβατική λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρόη της Μεσσηνίας, ενώ το αργότερο την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει και η αντίστοιχη λειτουργία στη μονάδα διαχείρισης στη Σκάλα της Λακωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Το αργότερο την 1η του ερχόμενου Μαΐου ξεκινάει η μεταβατική λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρόη της Μεσσηνίας, ενώ το αργότερο την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει και αντίστοιχη λειτουργία στη μονάδα διαχείρισης στη Σκάλα της Λακωνίας. Όσον αφορά τη μονάδα διαχείρισης της ενότητας της Μεσσηνίας στην Καλλιρόη, αυτή η μονάδα θα λειτουργήσει 1η Μαΐου συν πλην μια εβδομάδα. Το πιθανότερο πλην μια εβδομάδα, εντός του Απριλίου. Και να μην διαβάζουμε και να μην ακούμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο και όλα αυτά τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας. Από 1η Μαρτίου η μονάδα στην Παλαιόχουνη βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και σε περίπου ένα μήνα θα λειτουργεί κανονικά, έχοντας το μικρότερο υπόλοιμα από αυτό που αναφέρει η σύμβαση. Και εδώ που είμαστε σήμερα θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, το οποίο για την εταιρεία μας είναι ένα βραβείο, είναι ένα τιμητικό, ένα σημαντικό και τιμητικό σημείο για μας. Και ελπίζουμε αυτό το οποίο θα δείτε κι εσείς σε λίγες μέρες, όταν η αναθέτουσα αρχή προγραμματίσει τα εγκαίνια αυτής της μονάδος, θα καταλάβετε ότι είναι τιμητικό για εσάς και τους πολίτες. Η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αρκαδία είναι η καλύτερη μονάδα στη χώρα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Κατασκευάζεται και το διαπιστώσαμε κι εμείς, ίσως το πιο σύγχρονο εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί η μεταβατική λειτουργία του. Από 1η Μαρτίου είμαστε στη δοκιμαστική λειτουργία, δηλαδή στον πρόλογο της κανονικής λειτουργίας, η οποία πολύ σύντομα και μέσα στο μήνα η κανονική λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί. Στις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας είχε βρεθεί ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας πριν από λίγες ημέρες, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Χρήστο Λαμπρόπουλο, και είχε ενημερωθεί για την έναρξη από την 1η Μαρτίου της σταδιακής μετάβασης σε πλήρη λειτουργία της εν λόγω μονάδας. Φαίνεται πως η πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα έφεραν πολλά ζευγάρια πιο κοντά, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των γεννήσεων το 2021, και αυτό προκύπτει από στοιχεία της Eurostat. Οι δείκτες στην Ελλάδα παραμένουν ωστόσο ανησυχητικά χαμηλά, με φορείς να κάνουν λόγο για μια χώρα νεκρή και μια χώρα που αργοπεθαίνει, αν δεν δοθούν σύντομα κίνητρα στους νέους. Άλμα των γεννήσεων για πρώτη φορά από το 2016 κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 σύμφωνα με τη Eurostat. Αύξηση και στον δείκτη γονιμότητας με μεγαλύτερη, κερδισμένη τη Γαλλία μεταξύ των κρατών μελών. Σε χαμηλά όμως επίπεδα, κάτω από τον μέσο όρο, βρίσκεται ακόμη η Ελλάδα. Εγώ προσωπικά φωνάζω και μάλλον έχω γίνει και κουραστική. Έχει οξύτητα το δημογραφικό πρόβλημα. Η Ελλάδα γερνάει, η Ελλάδα αργοπεθαίνει. Και κάποιες μικρές αυξήσεις δεν λένε κάτι. Επίσης, να σας πω για παράδειγμα ότι ενώ το 2021 για την Ελλάδα υπήρξαν αυξήσεις από 83.000 γεννήσεις στις 85, παράδειγμα, δυστυχώς αυξήθηκαν και ακόμα περισσότερο και οι θάνατοι. Άρα πάλι το ισοζύγιο είναι υπέρ των θανάτων και όχι των γεννήσεων. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα προκαλούν ανησυχία, με τους ειδικούς να αναφέρουν πως πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους για να κάνουν παιδιά.
το 21, για να τελειώσω με αυτό, τελευταίο έτος το 21, είχαμε 86.000 γεννήσεις και 145.365 θανάτους, δηλαδή παραπάνω θάνατοι 58.975. Και σύμφωνα με σημερινά στοιχεία ανεπίσημα τα πήρα από την ελληνική σας γερμανική, έχουμε ρεκόρ θανάτων. Από εκεί και πέρα, ότι στην Ελλάδα χρειάζεται να γίνουν πράγματα, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα, ώστε οι νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένειες και μάλιστα μεγάλες, καταλαβαίνετε ότι δεν αποτελεί σοφία, αποτελεί κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη ανάγκη, μπορώ να πω. Η έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία από το 2020 είχε τροφοδοτήσει σενάρια για πιθανή αύξηση των γεννήσεων. Τελικά ο απολογισμός του 2020 δεν ήταν θετικός, καθώς οι γεννήσεις μειώθηκαν, όμως η τάση ήταν αυξητική την αμέσως επόμενη χρονιά. Τα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τη Eurostat παραμένουν χαμηλά στη χώρα μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολεία της Ζακύνθου τονίστηκαν στο περιθώριο της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα οι αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν ώστε το ζήτημα και όποιο ζήτημα γενικότερα υπάρχει, είτε είναι στατικότητας είτε άλλο, να λυθούν άμεσα. Το ζήτημα της κατάστασης των σχολικών κτηρίων της Ζακύνθου αναφέρθηκε στα πλαίσια της κινητοποίησης για τα Τέμπη. Σύλλογοι και φορείς τόνισαν πως πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την κατάσταση των σχολείων και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για τη στατικότητά τους. Θα κάνουμε αυτό που πραγματικά είναι το αυτονόητο, αλλά τελικά δεν είναι τελικά αυτονόητο. Όταν βλέπουμε η ασφάλεια δηλαδή των παιδιών και γενικά θα πρέπει να είναι να δουλεύει από τον κάθε κρατικό και αρμόδιο φορέα και τελικά δεν είναι έτσι. Και άλλοι φορείς τόνισαν τα προβλήματα στα σχολεία στο περιθώριο της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε, ενώ αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα οι αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν ώστε ό,τι ζήτημα υπάρχει να λυθεί άμεσα. Ασφαλείς συνθήκες στα σχολιά, να μην πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών μας όταν γίνεται σεισμός. Ασφαλείς συνθήκες στις μεταφορές. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμονών Ζακύνθου τόνισε από την πλευρά της ότι θα συνεχίσει τους αγώνες ώστε να υπάρχουν ασφαλή σχολεία και να υλοποιηθούν όλες οι παρεμβάσεις που ζητούν γονείς και μαθητές. Διεκδικούμε και από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο αφορά τα σχολεία μας ασφαλή σχολεία. Δηλαδή, όσο αφορά τα καλώδια της εγκαταστάσεις, την ασφάλεια σχολείων, άδειες σχολείων, στατικότητα σχολείων, όλα αυτά τα διεκδικούμε. Την άμεση κινητοποίηση των αρχών ζητάει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις για να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειες ώστε να γίνει άμεσα η βελτίωση των σχολικών κτηρίων. Με εκατοντάδες επιχειρήσεις να συμμετέχουν, ξεκινά σήμερα Σάββατο το πρώτο Μεσσηνία Φόρουμ από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. Κεντρικό μήνυμα από τη θεωρία στην πράξη, οι διοργανωτές θέτουν ως στόχο το Μεσσηνία Φόρουμ να γίνει θεσμός που θα προετοιμάζει την έναρξη της θερινής τουριστικής περίοδου. Με πολλές συμμετοχές ξεκινά το Σάββατο στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα στο πρώτο Μεσσηνία Φόρουμ από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι πολύτιμη από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν όραμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε τη Μεσσηνία και να πάρει το μερίδιο του τουρισμού που πρέπει. Μέσα από αυτό το φόρουμ, αυτό το που θέλουμε να δείξουμε προς τα έξω είναι η συνεργασία, η συνέργεια και οι ενότητες. Και να πάμε από τη θεωρία στην πράξη. Με κεντρικό μήνυμα από τη θεωρία στην πράξη, οι διοργανωτές θέτουν ως στόχο το Μεσσηνία Φόρουμ να γίνει θεσμός που θα προετοιμάζει την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου. Στο πρόγραμμα εντάσσονται εισηγήσεις που αφορούν στους κλάδους της εστίασης των υπηρεσιών φιλοξενίας και της επιχειρηματικότητας. Έχουν ένα αρωματισμό και πρέπει να είσαι αρωματικός για να διοργανώσεις κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο ο Γιάννης και το επιτελείο των ανθρώπων που είναι δίπλα του και τον στηρίξανε, γιατί ένας έχει πάντα το όραμα και κάποιοι πάντα βοηθάνε όσο μπορούν. Το παρόν θα δώσει μεταξύ άλλων η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Το διήμερο φόρουμ θα περιλαμβάνει 5 κύκλους συζητήσεων και διαδραστικά πάνελ, όπου θα συμμετέχουν περισσότερες από 200 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και πάνω από 39 ομιλητές και ομιλήτριες. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Αναλυτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια στις 8. Καλό μεσημέρι.